Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως σας έχω προειπεί το Σάββατο που μας πέρασε, έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους απόψε. Είναι η δόκτωρ Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, η Βίκη μας, που είναι φίλη του καναλιού και δεν είναι και η πρώτη φορά που τη συναντάμε, η οποία έχει μαζί της σήμερα έναν εξαιρετικό καλεσμένο και φίλο της, που μας κάνει την τιμή να το γνωρίσουμε κι εμείς, τον κύριο η δόκτωρα Τζιτζή, ο οποίος είναι καθηγητής ποινικής φιλοσοφίας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, κύριε Τζιτζή. Να μας πει όμως η Βίκη λίγο το βιογραφικό σας, γιατί εγώ δεν τα πολύ καταφέρνω με αυτά. Ξύστησε μας το φίλο σου, Βίκη μου. Είδα πράγματα και δεν μπορούμε βέβαια να αναλύσουμε ένα τεράστιο έτσι, βιογραφικό. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο κύριος Τζιτζής είναι πάρα πολύ καλός φίλος και συνάδελφος και πολύ φίλος. Δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Είναι καθηγητής λοιπόν ποινικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 2, Panthéon Assas, και στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας μάλιστα, και είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λόνσιεν στον Καναδά. Και διδάσκει και σε κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια στο Παρίσι και είναι Έλλην. Και είναι Έλληνας, βεβαίως. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι εδώ στο κανάλι που έχουμε κόσμο που έρχεται να μιλήσει μαζί μας, να μας δώσει τα φώτα του πάνω σε θέματα τα οποία εμείς συνήθως κοιτάμε από μια μικροκοινωνική σκοπιά. Αλλά οι δικές σας επιστήμες της φιλοσοφίας και της ποινικής φιλοσοφίας θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια μακροκοινωνική σκοπιά πάνω σε ένα θέμα. Το θέμα που επιλέξατε για σήμερα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιωματισμός. Mm-hmm. Και ενώ ετοιμαζόμασταν για να αρχίσουμε τη βιντεοσκόπηση, σας ρώτησα μήπως ο δικαιωματισμός σημαίνει το αίσθημα κυριότητας, το sense of entitlement, και στη συζήτηση που κάναμε μεταξύ μας διαφάνηκε πως ίσως να είναι αυτό που σημαίνει. Όμως η Βίκη μου έχει στείλει ένα δημοσίευμα το οποίο το έχει αναρτήσει και στο λογαριασμό της στο Facebook. Το θυμήθηκα τώρα που το είδα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μία ανάρτηση η οποία λέει έρχεται από την Αμερική. Χθες όλη τη νύχτα χιόνιζε και σήμερα εγώ στις 8 το πρωί έφτιαξα χιονάνθρωπο. 8 και 10 ήρθε η γειτόνισσα φεμινίστρια και με ρώτησε γιατί δεν έφτιαξα και μια χιονογυναίκα. 8 και 4 έφτιαξα και γυναίκα από χιόνι. 8 και 17 ο άλλος γείτονας παραπονέθηκε πως η χιονογυναίκα έχει πολύ μεγάλα στήθη και προβάλλει λάθος πρότυπο. 8 και 20 γκέι ζευγάρι από απέναντι φώναζαν πως οι χιονάνθρωποι θα έπρεπε να είναι δύο άνδρες, διότι έτσι νιώθουν μειονεκτικά. 8 και 22, τρανς που μένει στο τέλος του δρόμου, με ρώτησε γιατί δεν έφτιαξα δυο χιονοσώματα με εναλλακτικά μέλη. 8 και 25, οι βίγκαν από το άλλο τέλος του δρόμου είπαν πως το καρότο είναι η διατροφή τους και δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιείται σαν μέρος του χιονάνθρωπου. 8 και 28, μαύροι με αποκαλούν ρατσιστή, διότι ο χιονάνθρωπος είναι λευκός. 8 και 31, ο μουσουλμάνος από απέναντι απαιτεί να καλύψω τη χιονογυναίκα με σεντόνι. 8 και 40, ήρθε η αστυνομία και είπαν πως κάποιος ένιωσε προσβεβλημένος και με κατήγγειλε. 8 και 42, ήρθε πάλι η φεμινίστρια και απέτησε να αφαιρέσω τη σκούπα από τη χιονογυναίκα, διότι συμβολίζει την αστική οικογενειακή της σκλαβιά. 8 και 43, ήρθε ο πρόεδρος του Συλλόγου για την Ισότητα και με απείλησε με μηνύσεις. 8 και 45 με δείχνουν σε όλες τις τοπικές ειδήσεις όπου με ρώτησαν αν ξέρω διαφορά μεταξύ χιονανθρώπου και χιονογυναίκας, απάντησα χιονόμπαλες. Με αποκαλούν καταραμένο φασίστα και σεξιστή. 9. Είμαι η πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια σαν τρομοκράτης, ρατσιστής, ομοφοβικός, εγκληματίας και με κατηγορούν για δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων με αφορμή την κακοκαιρία. 9. Και 10 με ανακρίνουν για να ανακαλύψουν αν λειτουργούσα μόνος μου ή αν έχω συνεργάτες. Κοινωνική λειτουργή πήραν τα παιδιά μου. 9 και 29, στο δρόμο περνάει όχλος με πυρσούς από εκείνους που έχω προσβάλει. Απαιτούν τον αποκεφαλισμό μου. Φυσικά ακόμα δεν εμφανίστηκε η αστυνομία να μου κάνει έλεγχο για άσκοπη έξοδο. Κατηγορήθηκα για μη χρήση μάσκα στον χιονάνθρωπο και έπονται κι άλλα. Αυτή η ιστορία δεν έχει νόημα, είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα και έπονται χειρότερα. Mm.
Νομίζω αυτή είναι μια πολύ καλή χιουμοριστική εισαγωγή στο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε. Ακριβώς. Είχαμε βάλει και ένα, εγώ σαν τίτλο είχα βάλει «Η Βαβέλ των αλληλοσυγκρουόμενων δικαιωμάτων», μου την είχε εμπνεύσει μια φίλη, η Ελένη Τόμπρου, «και τα παρεπόμενα του δικαιωματισμού». Και έτσι νομίζω θα αποσαφηνίσουμε λιγάκι αυτό τον όρο του δικαιωματισμού. Λοιπόν, ως έναυσμα είναι όλη αυτή η ιστορία βέβαια. Εγώ σε πρώτη φάση, Θέκλα μου, για να κάνω μια μικρή εισαγωγή, τα σκέφτηκα όλα αυτά αφού έγραφα ένα άρθρο γύρω από την νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα. Θέλω να... Το μοντερνισμό και το μεταμοντερνισμό. Ακριβώς. Το νεωτερικό είναι το μοντέρνο. Συνήθως νομίζουμε ότι το μοντέρνο, το νεωτερικό, τοποθετείται γύρω στα τέλη του 19ου, ενώ στην ουσία τοποθετείται στον 17ο αιώνα και έχει να κάνει με τον Δεκάρτ, τον Καρτέσιο και τη γέννηση του υποκειμένου. Θυμάσαι που μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλήσαμε για το πρόσωπο. Γεννιέται το υποκείμενο, αυτό που κείται υπό, δηλαδή είναι θεμέλιο, γίνομαι το θεμέλιο της ύπαρξής μου και γίνομαι θεμέλιο της ύπαρξής μου εφόσον αμφισβητώ κάθε άλλη αυθεντία. Είναι δηλαδή μια γνωσιολογική απέτηση για το άτομο το οποίο προσπαθεί να υπάρξει με μία αυτονομία εν σχέση με τις αυθεντίες, τις οποίες αμφισβητεί. Συγγνώμη, ναι. Αν μου επιτρέψεις, για να μην το ξεχνάω. Έως σας επιτρέπουμε. Αυτό δεν είναι ευγενικό να την διακόψω. Αυτό το οποίο εγώ το ονομάζω η απολυταρχία του εγώ. Βέβαια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν την απολυταρχία του εγώ. Για να μην το ξεχάσω. Συγγνώμη. Μα δεν έφτασα ακόμα εκεί. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Για να μην το ξεχάσω εγώ. Ναι. Η απολυταρχία του εγώ, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ακόμα απολυταρχία του εγώ για μένα. Είναι ένα δίκαιο, είναι δίκαιη η απέτηση της νεωτερικότητας να γεννηθεί το υποκείμενο και να έχει εμπιστοσύνη στη δική του την κρίση και να αμφισβητήσει την παράδοση και τις αυθεντίες. Και βέβαια μετά θα έπονται η Γαλλική Επανάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Καντ, ο διαφωτισμός. Και εφόσον περνάμε μέσα από το διαφωτισμό και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του πολίτη, και υπάρχει μια μακρά ιστορία, θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτά, αλλά δεν θέλω να κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση. Πώς φτάσαμε λοιπόν στο μετανεωτερικό που αρχίζει από τη δεκαετία του 50 και μετά, και σιγά σιγά κάποια δίκαια αιτήματα φτάνουν στο δικαιωματισμό που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Είπαμε ότι δεν θα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θέλω να... Άρα χρονολογικά, Βίκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, λες ότι ο μοντερνισμός ξεκινάει το 17ο αιώνα από τον Καρτέσιο. Που γεννιέται το υποκείμενο. Το υποκείμενο. Και η απολυταρχία του εγώ, όπως πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Τζιτζής. Και ο μετανεωτερισμός, ο μεταμοντερνισμός ξεκινάει μετά τη δεκαετία του 1950. Ακριβώς. Θα ήθελα επίσης να αποσαφηνίσω ότι το μετανεωτερικό ή το μεταμοντέρνο εκφράζει τον αρχαίο σκεπτικισμό στις αξίες, την έλλειψη ιεραρχίας και την απόρριψη της αντικειμενικότητας, γιατί μόνο το υποκειμενικό μας ενδιαφέρει, χαρακτηριστικά ήδη μιας πλευράς του νεωτερικού, η οποία εκλαμβάνεται εδώ, στην ύστερη υψηλή και ριζοσπαστικοποιημένη της φάση. Δηλαδή το μεταμοντέρνο είναι το μοντέρνο στην ακραία του έτσι φάση και το υποκειμενικό που εδραιώνεται και δεσπόζει. Λοιπόν, ως χρονική περίοδος η μετανεωτερικότητα βρίσκει τις απαρχές της λοιπόν περίπου στη δεκαετία του 50. Για να αρχίσω να μιλάω λιγάκι για ψυχανάλυση και για ψυχολογία, στο γαλλικό χώρο, ο Ζακ Λακόν, ζώντας και ακούγοντας τους ασθενείς του μέσα στο γενικότερο κλίμα αυτό ελευθεριότητας και αμφισβήτησης των αξιών που κορυφώθηκε με το γνωστό Μάιο του 1868, διαπίστωσε ότι η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, την οποία περιέγραψε ο Φρόιντ, υπάρχει και έργο του Φρόιντ, έτσι, η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, εξακολουθούσε να υπάρχει, αλλά όχι με τη μορφή της ψυχαναγκαστικής πουριτανικής αναστολής, περιέγραψε ο Φρόιντ, αλλά με εκείνη του διαστροφικού καταναγκασμού για απόλαυση. Απόλαυση ανεφόρων
και ορίων στο πλαίσιο μιας ευημερούσας κοινωνίας υπερβολικά ανεκτικής και φιλελεύθερης. Είναι ο φιλελευθερισμός και ο νέος φιλελευθερισμός που βρίσκονται. Ο οποίος δεν εφαρμόζεται μόνο πάνω στα οικονομικά συστήματα, αλλά εφαρμόζεται και στις κοινωνικές αξίες και τις προσωπικές αξίες. Βεβαίως, όλα πάνε μαζί. Και τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά σήμερα. Θα αναφερθώ επίσης και στον Θάνο Λίποβατς στην Ελλάδα, ο οποίος είναι συνεχιστής του Φρόιντ και του Λακάν, που περιγράφει από την πλευρά του τη δυσφορία του νεωτερικού ή μάλλον μετανεωτερικού ατόμου ως συνέπεια της ριζικής και άκρητης απομάγευσης έτσι του κόσμου και της κυριαρχίας του κοινικού ειδονισμού και του ωφελημισμού. Αυτό το πολυταρχικό εγώ που είπε ο Σταμάτης. Βρισκόμαστε σε μία απώλεια νοήματος λοιπόν και μία απώλεια συλλογικής μνήμης που εργαλειοποιεί αναγκαστικά τους θεσμούς, αντιτίθεται στις μεγάλες αφηγήσεις, με αποτέλεσμα να ζούμε έτσι σε ανιστόρητες κοινωνίες και ευνοεί κάθε είδους ταυτότητες εθνικές ή φύλου. Που αυτό βέβαια έχει ένα σωστό υπόβαθρο, έτσι, οι ταυτότητες, αλλά θα δούμε πώς αυτό θα αλλάξει έτσι τροπή. Γιατί αυτές οι ταυτότητες εθνικές φύλου δεν εντρεώνονται πάνω σε ένα έτσι σύνθετο ενοιολογικό υπόβαθρο που θα μπορούσε να τους προσδώσει τη δυναμική που τους αξίζει, αλλά φτάνει σε αυτό που είπαμε, στις αξιώσεις της δικαιωματικότητας, όρος που απαιτεί μια έτσι στοιχειώδη αποσαφήνιση, και εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτή η υπερβολική απέτηση να υποταχθεί ο νόμος και όλη η κοινωνία σε αποκλειστικά υποκειμενικές αξιώσεις. Αποκλειστικά, και αυτό που είπες εσύ, το αίσθημα κυριότητας τελικά, που έχει... Είναι ολόκληρη η κοινωνία, δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά. Θα έλεγα ότι στον χώρο του δικαίου, θα μας μιλήσει ο Σταμάτης μετά για όλα αυτά, γιατί είναι ειδικός. Πρέπει να επισημανθεί ότι η μετανεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από αυτή τη διαρκή επίκληση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του πολίτη και της δικαιωματικότητας, υπακώντας όμως σε καινούργιες εξατομικευμένες ανάγκες, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Αυτή στην αρχαιότητα αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασισμένο στο φυσικό δίκαιο και άρα έμφυτα, αποτελεί το πυρήνα της φιλοσοφικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νεωτερικού παραδείγματος. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, λοιπόν, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη είναι διατυπωμένα σε κάθε σύνταγμα, στα κράτη, όπως τα ξέρουμε σήμερα, και άρα είναι εξυπτυμένα από τους εκάστοτε νόμους. Στα δημοκρατικά καθεστώτα, τα δικαιώματα του πολίτη θεωρούνται αυτονόητα ως ατομικά και υποκειμενικά, αλλά σε ολοκληρωτικά καθεστώτα η έκφραση υποκειμενικά και ατομικά δικαιώματα είναι σχεδόν απαγορευμένη, όπως σήμερα στην Κίνα, έτσι. Και ξέρουμε ότι στην Κίνα συλλαμβάνονται ως εχθροί του συστήματος αυτοί που απαιτούν τέτοια δικαιώματα. Και όχι μόνο στην Κίνα, και σε άλλες χώρες δυστυχώς. Σε άλλες χώρες. Και κοντύτερα σε εμάς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ονόματα δεν λέμε, χώρες δεν θίγουμε, αλλά συμβαίνουν και πολύ πιο κοντά σε εμάς αυτά. Γιατί είναι χώρες που το συλλογικό κυριαρχεί του ατομικού. Και για καλούς λόγους και για άσχημους λόγους. Λοιπόν, τα ατομικά δικαιώματα δεν ενισχύουν απλά την αυτονομία του ατόμου, κάτι που είναι πολύ σωστό, αλλά συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την απελευθέρωση της ανθρώπινης επιθυμίας και την εκδίπλωση και έκφραση της υποκειμενικότητας, κάτι που αρχικά ήταν και αναγκαίο και ευκταίο, γιατί είπαμε ότι το πρόσωπο και η προσωπική αλήθεια του καθενός, και αυτό το ξέρουμε στην ψυχολογία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφραστεί. Αλλά η εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας συνδέθηκε κατά την μετανεωτερικότητα με την ικανοποίηση συνεχώς ανανοούμενων αναγκών στο πνεύμα ενός καταναλωτικού ειδονισμού, θα έλεγα. Και εν τέλει, αυτό που θα ονομάζαμε δικαιωματικότητα είναι υποταγή του νόμου στις όποιες όχι απλά υποκειμενικές, αλλά εγωκεντρικές και ναρκισιστικές ανάγκες και αντιλήψεις του ατόμου. Υποκινούμενες, θα έλεγα, αποκλειστικά και μόνο από το θυμικό, δηλαδή, από τις υποκειμενικές ανάγκες του καθενός. Τώρα θα σταματήσω με αυτό, θα πω κάτι το οποίο είναι ακραίο, για να είναι ως έναυσμα, για να δώσουμε το λόγο έτσι στο Σταμάτη. Η άκρητη έτσι αυτονόμηση των δικαιωματούχων, και το είδαμε αυτό με πολύ χιουμοριστικό τρόπο στο παράδειγμα με τον χιονάνθρωπο, αυτή η άκρητη αυτονόμηση των δικαιωματούχων από το υπόλοιπο κοινωνικό, πολιτισμικό και αξιακό περιβάλλον,
ιστορικά οδηγεί σε απέτηση ακραίων υποκειμενικών δικαιωμάτων που συμβαδίζουν σχεδόν θα έλεγα με τη βαρβαρότητα. Όπως παραδείγματος χάρη το δικαίωμα, γιατί υπάρχει. Κάποιοι απαιτούν να έχουν δικαίωμα στην κτηνοβασία. Κάποιοι απαιτούν να έχουν δικαίωμα στην παιδοφιλία. Κάποιοι απαιτούν να έχουν δικαίωμα στην αιμομιξία. Δικαίωμα είναι και αυτό. Αν πάρουμε ότι τα πάντα... Τα που λες είναι τα εξαιρετικά ακραία φαινόμενα, τα οποία υπάρχουν. Θα σας δώσω αυτό το παράδειγμα και θα σταματήσω εδώ. Το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας, την Καρλσρούη, απέρριψε π.χ. πρόσφατα το αίτημα ενός άνδρα και μιας γυναίκας να ακυρωθεί η απαγόρευση της κτηνοβασίας με το αιτιολογικό ότι ο νόμος που εγκρίθηκε το 2013 πλήττει το δικαίωμά τους στον σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό. Γιατί και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο νόμος 4.000 και τα λοιπά, δεν θα τον πω, απαγορεύει την κτηνοβασία και την τιμωρεί σε βαθμό πλημελήματος, ενώ στη Φιλανδία η κτηνοβασία επιτρέπεται από το 1971 και στη Γερμανία επιτρέπεται αν το ζώο δεν βιάζεται. Θα σταματήσω εδώ και θα αφήσω το σταμάτη, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδική σε όλα αυτά. Έτσι. Τα μελετάω, προσπαθώ να τα καταλάβω και στη συνέχεια προσπαθούμε να δούμε και το ψυχολογικό τους υπόβαθρο. Άρα εσύ τώρα μας έδωσες μια φιλοσοφική σκοπιά, μια φιλοσοφική θεώρηση του πώς καταλήξαμε εδώ και ο κύριος Ζητζής θα μας μιλήσει... Μια ιστορική έτσι αναδρομή, να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο το γενικότερο και τώρα θα πάμε σιγά σιγά σε ειδικότερα και θα καταλήξουμε στην ψυχολογία, γιατί γι' αυτό είμαστε μαζί, Θέκλα μου. Λοιπόν, στα μάτια μου. Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πούμε σαν πρόλογο πότε αρχίζει η μεταμοντέρνα, εγώ μιλάω για τη μεταμοντέρνα εποχή. Η μοντέρνα εποχή και η μεταμοντέρνα εποχή. Βέβαια, επιστημονικά δεν έχει καθοριστεί. Θα σας πω για ποιο λόγο θεωρώ ότι η μεταμοντέρνα εποχή αρχίζει με την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948. Ακριβώς. Και συμπίπτουν οι ημερομηνίες 48 ή 50. Εκείνο που είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να το κρατήσουμε στη σκέψη μας, είναι γιατί αυτή η εποχή. Γιατί για πρώτη φορά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που ήταν έννοια ψυχολογική, ηθική, μεταφυσική, γίνεται νομική με νομικές συνέπειες και νομικές κυρώσεις. Λέει λοιπόν στο προείμνιο της διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είμαστε όλοι παιδιά της ίδιας οικογένειας που δεν έχει όρια. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η έννοια του κοσμοπολίτη των στοικών. Το έχουν πάρει από εκεί. Εκείνο που είναι καινούριο είναι ότι έχουμε μία αξιοπρέπεια που είναι συνυφασμένη, inherent. Επιτρέψτε μου... να αναφερθώ σε γαλλικούς όρους. Το συνυφασμένο σημαίνει ότι έχει μία αξιοπρέπεια που είναι η ουσία του ανθρώπινου όντως και δεν μπορούμε να τη χωρίσουμε από τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος θα σταματήσει να είναι άνθρωπος. Και μετά βλέπουμε όλη την ομολογία η οποία μας λέει ότι είναι αδύνατο να πούμε ότι ένας εγκληματίας έχει λιγότερη αξιοπρέπεια από έναν Άγιο. Εάν ο Χίτλερ ζούσε σήμερα, και ήταν 100 τόσο χρονών, δεν θα μπορούσαμε, εν ονόματι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να τον καταδικάσουμε σε θάνατο. Γιατί? Γιατί, λέει αυτή η αξιόπινη ανθρωπέπεια, και όπως πέρασε μετά σε καθένα από τα κράτη της Ευρώπης, ότι η αξιοπρέπεια του Αγίου και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου του πιο εγκληματία είναι η ίδια και οι πράξεις τους δεν θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να ανεχθεί την καταδίκη σε θάνατο. Επομένως λοιπόν, εάν είχαμε μπροστά το Χίτλερ, δεν θα μπορούσαμε να τον καταδικάσουμε σε θάνατο. Γιατί ο Χίτλερ έχει την ίδια αξιοπρέπεια που έχει η
η μητέρα Τερέζα. Έτσι το θέλει. Καταδικάζουμε τον Χίτλερ, δεν καταδικάζουμε την αξιοπρέπειά του. Είναι μία ουσία που προσδιορίζει τον την ουσία του ανθρώπου. Και γιατί γίνηκε αυτό το πράγμα? Γίνηκε για να δοθεί μία απάντηση και νομική απάντηση πλέον. Στο ότι ο Χίτλερ ήθελε τους υπερανθρώπους και τους υποανθρώπους. Δεν είπε λοιπόν η διακήρυξη ότι υπάρχει υπερανθρωπισμός και υποανθρωπισμός, διότι ήδη τη λέξη την είχε χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ και είχε πάρει μία πολύ άσχημη έννοια. Υπερανθρωπισμός δεν ισχύει. Βρήκαν λοιπόν μία καινούρια από την πλευρά του δικαίου, καινούρια έννοια που είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είπαν όλοι έχουμε την ίδια αξιοπρέπεια και έτσι έπρεπε να γίνει για να μην είναι δυνατόν να φανταστούμε νομικά ότι ένας Έλληνας είναι ανώτερος από έναν Γάλλο, ένας μαύρος είναι κατώτερος από έναν άσπρο, ένας που έχει ένα πόδι είναι κατώτερος από έναν που έχει δύο πόδια, ότι η Star Ελλάς των διαφόρων κρατών είναι ανώτερη από ανθρώπους που η φύση δεν τους έχει πρικίσει με πολύ μεγάλη ομορφιά. Βιολογικά είμαστε όλοι το ίδιο και δεν μπορεί να ανταλλάξει η νομοθεσία. Θα είναι πάντοτε, το θέλουμε δεν το θέλουμε, θα έχουμε μία αξιοπρέπεια που δεν μπορεί να έχει διαβαθμίσεις. Και είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπο. Επομένως, αυτή είναι μια καινούργια έννοια και νομίζω ότι ο μεταμοντερνισμός αρχίζει από εκείνη την εποχή. Γιατί μιλάμε για μοντερνισμό και για μεταμοντερνισμό? Είναι γιατί ο μοντερνισμός απέτυχε. Ήδη θα έπρεπε να συνεχίσουμε. Απέτυχε. Και προσπαθούμε να βάλουμε καινούργιες βάσεις για να κάνουμε να φτιάξουμε έναν καινούριο κόσμο. Λοιπόν, σας αφήνω να δείτε από το 42, από το 48 μέχρι σήμερα αν ο καινούριος κόσμος με τόσες διακηρύξεις και με τόσους ανθρωπισμούς άλλαξε τα πράγματα. Κοιτάξτε ότι παντού και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αμερική και στην Αφρική υπάρχει ο πόλεμος και ο σκοτωμός του ανθρώπου. Έχουμε από τη μια πλευρά τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία τα βλέπουν σαν νομικές διακηρύξεις, και από την άλλη μια πραγματικότητα η οποία δεν καθρεπτίζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έπρεπε να το κάνω αυτό σαν ένα μικρό πρόλογο, συγγνώμη, για να γίνω σαφής. Βρήκαμε ο διαφωτισμός. Ήρθε και μας μιλάει για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η διακήρυξη του 1789 που μιλάει για τα βασικά δικαιώματα. Η ελευθερία, η ισότητα, la propriété, η ιδιοκτησία είναι δικαιώματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν σήμερα, και αυτό το βλέπουμε ακόμα με τις καρικατούρες του Μοχάμετ, έτσι, αυτό το έχετε παρακολουθήσει και εσείς στην Ελλάδα, ζητούν την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν βλέπουν ότι στην ίδια διακήρυξη του 1789 λέει το επόμενο άρθρο: το δικαίωμα αυτό μπορείς να το ασκήσεις όταν σου το επιτρέψει ο νόμος. Στο μυαλό όμως του κάθε πολίτη έχει μείνει ότι μπορεί, χωρίς να δει τα δικαιώματα του άλλου, να κάνει την άσκηση της ελευθερίας όπως εκείνος την βλέπει. Και θα πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, και εσείς το διαπιστώσατε στην Ελλάδα και εμείς στη Γαλλία, όταν το κράτος, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω, δεν παίρνω θέση πολιτική, μιλάω για το κράτος και για τα πολιτικά κόμματα. Το κόμμα που έχει βγάλει τον Πρωθυπουργό,
Όταν ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει «φορέστε μάσκες», κατεβαίνει κάτω ένα τμήμα του λαού και λέει «η ελευθερία μας, εμείς δεν θέλουμε να φορέσουμε μάσκες». Έτσι, δεν θέλουμε. Δεν βλέπουν ότι, και ιδίως θα αναφερθώ, αγαπητή κυρία, στο παράδειγμα της Γαλλίας, γιατί το ζω εδώ πέρα, βγαίνοντας έξω από το σπίτι, φοράω διπλή μάσκα, είναι άνθρωποι, και όχι μόνο νέα παιδιά, αλλά και άνθρωποι μέσης ηλικίας που δεν φορούν μάσκα. Γιατί εκείνος θέλει να πεθάνει, είναι δικαίωμά του. Εκεί μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της δικής του ελευθερίας, όχι να θίξει όμως τη δική μου ελευθερία, γιατί να κολλήσω εγώ τη στιγμή που έχει άλλα COVID που είναι πολύ πιο μεταδοτικά από το COVID το κλασικό. Και αυτό που μάθαμε για τις μάσκες εδώ στο κανάλι όταν καλέσαμε ειδικούς υγείας είναι ότι όταν φορώ μάσκα προστατεύω εμένα από τους άλλους. Δεν προστατεύω τον εαυτό μου από τους άλλους. Άρα αυτός που δεν φοράει μάσκα δεν προστατεύει τους άλλους από τον εαυτό του. Ναι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Έχουμε λοιπόν αυτή την απολυταρχία του εγώ που δεν σκέπτεται ότι το ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα το οποίο νομίζει ότι είναι έμφυτο, δεν ξέρω πού το βρήκε, μπορεί να το ασκήσει χωρίς να σεβαστεί το συμπολίτη του, όχι το συνανθρωπό του, το συμπολίτη του. Γιατί ζούμε σε μία οικογένεια, σε μία κοινωνία που υπάρχει το δίκαιο, είναι δημοκρατικό δίκαιο και το κράτος δικαίου. Και το κράτος, το κράτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός κοιτάζει τα δικά του ανθρώπινα δικαιώματα και όχι των άλλων. Θα έρθω λοιπόν σε αυτό που θέλω να καταλήξω για να σας πω ότι εγώ παραμένω κλασικός. Και θα αναφερθώ όχι γιατί είμαι Έλληνας μόνο. Και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Γιατί αντίθετα στους φιλοσόφους τους μοντέρνους και στους φιλοσόφους τους μεταμοντέρνους, η φιλοσοφία είναι μάθημα στην έδρα ή κείμενο φιλοσοφικό, δογματικό, ενώ στους Έλληνες είναι ένας τρόπος να ζήσεις η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δεν επιβάλλεται, η φιλοσοφία βγαίνει από τον τρόπο της ζωής. Λοιπόν, και θα πει ο μεγάλος Αριστοτέλης, το μεγάλος, το χρησιμοποιούμε, έχει μία ειδική έννοια το μεγάλος για τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη στα ηθικά νοικομάχια, τα οποία ο μεταμοντερνισμός δεν τα διδάσκει, γιατί δεν του συμφέρει να τα διδάξει, τα ξέρει. Η δικαιοσύνη είναι μία σχέση προσέτερων. Δεν είναι δυνατόν να βρεις το δίκιο ή το δικαίωμα, εάν δεν το δει σε μία σχέση διαλεκτική με τον άλλον και κάνοντας αντιθέσεις, υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, βρίσκεις τη δίκαια λύση. Το δικαίωμα είναι δίκαια λύση που παίρνει υπόψη τα δικά σου ενδιαφέροντα, τα ενδιαφέροντα του, τα δικά μου και μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας δικαίου, σε ένα κράτος δικαίου και κράτος δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε. Όμως ο μεταμοντερνισμός ξέχασε την παράδοση και ξέχασε αυτό που είπε ο Κικέρονας μέσα στην πολιτεία του. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με την παράδοση. Και οι καλύτερες νομοθεσίες είναι αυτές που στηρίζονται στους πατροπαράδοτους νόμους κάθε κράτους. Σήμερα ξεχάσαμε το παρελθόν. Είμαστε παιδιά του Καντ και του διαφωτισμού. Ξεχάσαμε το διαλεκτικό δίκαιο και έχουμε δώσει μία μεγάλη διάσταση στο λογισμό, la raison. Από τη στιγμή που ο δικός μου λογισμός, το δικό μου το λογικό, μου λέει ότι έχω αυτό το δικαίωμα, το άλλο το δικαίωμα, εγώ αψηφώ τα δικαιώματα του άλλου. Εκεί έχουμε φτάσει και το οποίο δείχνει το πόσο πολύ η κοινωνία έχει χάσει
σε αξίες. Το κάθε τι, κάθε ανάγκη, κάθε απέτηση γίνεται ανθρώπινο δικαιώματα. Ανθρώπινο δικαίωμα. Και βλέπετε ότι κάθε μέρα, όπως το είπες και εσύ, είναι δικό μου είναι το δικαίωμα, θέλω να πάω με μια κατσίκα, θέλω να πάω με ένα τράγο, θέλω να πάω να κάνω οριώδες πάρτι. Ναι, το κάνουμε, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Γιατί με εμποδίζεις? Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα έχουμε πολιτικοποιήσει δικαιώματα τα οποία ήταν υπαρξιακά στην διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα κάναμε πολιτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι υπαρξιακά και καλά που υπάρχουν, για να μην μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια κοινωνία με υπερανθρώπους, ανθρώπους και υποανθρώπους. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί. Έπρεπε λοιπόν όλα να τα κάνουμε πολιτική και οι πολιτικές συγκρούονται μεταξύ τους. Εκεί φτάσαμε. Και εξού και όχιον άνθρωπος. Να συνεχίσουμε για τον άνθρωπο. Όπως λοιπόν τα πάντα είναι σε τάξεις, συγγνώμη, δεν προσδιορίζω τον εαυτό μου σαν έναν άνθρωπο που ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, αλλά ψάχνω να δω ποια είναι η τάξη που μου συμφέρει και λέω ανήκω σε αυτή την τάξη και αν θα δω μονοδιάστατα κάποιον που δεν συμφωνεί μαζί μου, λέω κοίταξε, είναι φασίστας, η λέξη φασίστας σημαίνει τα πάντα. Από τη στιγμή που κανένας... Χρησιμοποιείται υπερβολικά, υπερβολικά και χωρίς καθόλου αίσθηση της έννοιας του όρου. Της έννοιας του φασισμού και του ναζισμού. Ας σεβαστούμε τον άλλον και ας σεβαστούμε τα θύματα του ναζισμού, διότι πλέον χάνει την σπουδαιότητα του κινδύνου η λέξη φασισμός και γίνεται οτιδήποτε. Και ο ναζισμός. Μη συγκρίνουμε για περιπτώσεις μικρές τα εγκλήματα του φασισμού και τα εγκλήματα του ναζισμού. Όταν κανείς λέει ότι το δικαίωμα της ελευθερίας πρέπει να ελέγχεται από το κράτος, αμέσως είσαι φασίστας. Είσαι ναζί. Όχι. Δεν μπορείς να πεις, να σεβαστείς τι έκανε ο φασισμός και τι έκανε ο ναζισμός και δεν πρέπει τόσο πολύ να τον απλοποιείς. Αυτό ήθελα να σας πω σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τώρα, πού τα βρίσκουν τα δικαιώματα του ανθρώπου? Κάθε μέρα, όποιος θέλει, όποιος μπορεί, το εγώ έχει γίνει πλέον νομοθετικό κέντρο και αρχίζει και βγάζει δικαιώματα χωρίς να τα ελέγχει. Και τι γίνεται με τις υποχρεώσεις? Το ξεχάσαμε. Στον αντίποδα των δικαιωμάτων, γιατί γίνεται με τις υποχρεώσεις μας. Όση ώρα σας άκουγα να μιλάτε, η σκέψη μου πήγε στον μεταμοντερνισμό στη ψυχοθεραπεία. Είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, όπου εκεί η ψυχοθεραπευτική μεταμοντέρνα προσέγγιση της συστημικής οικογενειακής θεραπείας λέει το αντίθετο από αυτό που λέτε για τον μεταμοντερνισμό. Μιλάει για σεβασμό της παράδοσης της κάθε χώρας στην οποία εξασκείται και ότι ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει την κουλτούρα, την παράδοση, την ιστορία μιας χώρας και να μπορεί να προσαρμόσει τη ψυχοθεραπευτική του μέθοδο στην κοινωνία με την οποία εργάζεται. Κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που μου αναφέρατε προηγουμένως για τη φιλοσοφία του μεταμοντερνισμού. Συγγνώμη. Αυτό που το είπε και συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να μπορούμε, αυτό που λέω και εγώ, τι θα έπρεπε να γίνει, που σημαίνει ότι έχουμε πολλά προβλήματα γιατί δεν ακολουθούμε αυτό που λέει εκείνος και με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Ξεχάσαμε κάποια άλλα δικαιώματα και δεν θέλω να αναφερθώ σε περιπτώσεις κρατών γιατί θα κάνουμε πολιτική, που λέγονται όχι, ιστορικά δικαιώματα και αντικειμενικά. Αν υπάρχουν δικαιώματα, είναι τα ιστορικά δικαιώματα που βγαίνουν μέσα από την πάλη των διαφόρων εθνών, δεν θέλω να πέσω στο μαρξισμό, συμφωνεί, και δημιουργούνται με το αίμα των ηρώων και των αθώων για ιδανικά τα οποία τώρα δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Τα ιστορικά δικαιώματα τα ξεχάσαμε. Είναι πασιφανής η έλλειψη της ιστορίας από την αφήγηση της σύγχρονης μεταμοντέρνας κοινωνίας. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητή κυρία Θέκλα, ότι είμαστε σύμφωνοι. Βεβαίως συμφωνούμε. Το ξέρω.
Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και γύρω από τα ιστορικά βιβλία, γιατί και στην Κύπρο, εγώ είμαι Κύπρια, Ελληνίδα που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κύπρο, και στην Κύπρο στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα, έγινε αρκετή συζήτηση μέσα σε αυτό το πνεύμα τον τελευταίο καιρό για τα βιβλία της ιστορίας. Αυτό που παρατηρώ και από τα παιδιά μου, γιατί έχω δύο παιδιά που είναι νεαροί, ενήλικες. Τώρα ο γιος μου έχει τελειώσει τις σπουδές του και η κόρη μου συνεχίζει στη νομική και την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα στείλω το βίντεο στην Κυριακή για να το δει. Αυτό που έχω παρατηρήσει και από την εκπαίδευση των παιδιών μου είναι ότι η ιστορία πλέον έχει χάσει τον ουσιώδη ρόλο που είχε στη δική μας διαπαιδαγώγηση. Absolutely. Και έχει γίνει ένα μάθημα γραφικό και όχι ουσιαστικό, ενώ η ιστορία, κατ' εμένα τουλάχιστον, είναι πολύ σημαντικό μάθημα και η παγκόσμια ιστορία και η εθνική ιστορία του κάθε λαού, για να καταλάβεις ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι και ως ψυχολόγος μιλώντας, αν δεν γνωρίζεις τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία, και τον μικροκοινωνικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οικογένειες και οι άνθρωποι, δεν μπορείς να καταλάβεις την ανθρώπινη συνθήκη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ιστορία. Μπορούμε να ζούμε στο κενό. Ενώ αυτή η καινούργια πρόταση, ίσως η μεταμοντέρνα πρόταση, είναι να είμαστε άνθρωποι χωρίς παρελθόν, μόνο παρόν και ένα βέβαιο μέλλον. Ο δεύτερος κοσμοπολιτισμός που λέγεται mondialization, πώς θα κάνουμε τη μετάφραση. Η παγκοσμιοποίηση. Και θα έρθω σε αυτό που λέτε εσείς. Είναι πολύ ωραίο. Είσαστε από την Κύπρο. Εάν έρθουν διάφοροι λαοί, και θα το τολμήσω, στο μέρος της Κύπρου που υπάρχει η Οθωμανική κυριαρχία, η κυριαρχία της Τουρκίας. Στα κατεχόμενα μέρη. Κατεχόμενα. Προσπαθώ να βρω λέξεις γιατί δεν θέλω να πληγώσω κανέναν. Ναι. Όταν θα φύγουν και θα έρθουν οι άλλοι, αν θα έρθει άλλος λαός και τους διώξει, και ένας τρίτος λαός, και ένας τέταρτος λαός, μέσα στην ιστορία και τα δικαιώματα της ιστορίας τι λένε, θα σας πω εγώ, η Κύπρος δεν θα πούνε ότι είναι ελληνική, θα πούνε η Κύπρος είναι το νησί της Αφροδίτης. Και η Αφροδίτη στέλνει στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να σβήσεις την ιστορία της Ελλάδος από τον αρχαιοτάτων χρόνων. Όταν θα σβήσεις ότι η Κύπρος είναι το νησί της Αφροδίτης, δεν θα υπάρχει Κύπρος. Θα πρέπει να γίνει σεισμός και να γίνει καταποντισμός. Αυτό το έχουν ξεχάσει. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας κυρίαρχος και τα πράγματα θα αλλάξουν. Αναφέρθηκα στην Κύπρο για να μην πω για άλλα κράτη, τα οποία ακόμα πονάω και πονάω, όταν βλέπουν, δεν θα πω, όταν βλέπουν ότι εκεί που υπήρχε μαρτύρων αίμα Ορθοδόξων, υπάρχει μουσουλμανικό κράτος. Εκεί σταματάω, κυρία Θέκλα, για να μην πέσουμε πλέον σε πολεμική συζήτηση. Η ιστορία των εθνών δεν αλλάζει. Ένα άλλο πράγμα που είναι καλό για μας. Και επίσης για να μπορέσουμε να δούμε την ιστορία αντικειμενικά πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή ως ψυχολόγο με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς έχει επηρεάσει η σύγχρονη κυπριακή ιστορία, τη ψυχοσύνθεση του κυπριακού λαού, επειδή τα πρώτα 20 χρόνια της δουλειάς μου, της καριέρας μου τα έχω περάσει στην Κύπρο, τώρα είμαι εκτός Κύπρου. Έχω μελετήσει ιδιαίτερα τη σύγχρονη ιστορία από το 1955 μέχρι και σήμερα. Και θεωρώ ότι θα λεχθεί η ιστορία όσο πιο αντικειμενικά γίνεται σε 100 χρόνια. Τότε θα ζει κανένας από αυτούς που ήταν πρωταγωνιστές σε αυτή την περίοδο. Και την περίοδο του Αθηνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59 και την περίοδο της κουτσουρεμένης ανεξαρτησίας και τις δικοινοτικές ταραχές του 1963-64 και το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή κλπ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ μπερδεμένη η αφήγηση, γιατί έχει μέσα πάρα πολλά συναισθήματα και έχει μέσα και πάρα πολύ δικαιωματισμό από την κάθε πλευρά που την αφηγείται. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί τα δικαιώματα της ιστορίας, τα δικαιώματα δεν είναι υποκειμενικά. Η Κύπρος, σας είπα, το νησί της Αφροδίτης, είναι ελληνική. Το θέλουν, δεν το θέλουν Έλληνες και μη Έλληνες. Υπάρχει ιστορία και δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την ιστορία. Δεν αναφέρομαι στην ελληνικότητα του νησιού. Υπάρχουν ιστορικά δικαιώματα που δεν μπορεί κανείς να τα σβήσει.
Βέβαια, κάθε γεγονός παίρνει αξία από την μετάφραση που θα το κάνουμε. Και υπάρχουν πολλές μεταφράσεις. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα το έργο του ιστορικού είναι να ψάξει να βρει μία αντικειμενική απάντηση. Αλλά ποτέ η απάντηση δεν είναι απόλυτα αντικειμενική. Ερχόμαστε στα δικά σας τα εδάφη της ψυχολογίας. Ένα γεγονός, καλή τη θέληση, μπορεί να δώσει διάφορες ερμηνείες. Και θα σας αναφερθώ στο μεγάλο πυραντέλο που είναι, που λέει έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Έτσι νομίζετε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι είσαι κακόπιστος. Μπορεί να είσαι καλόπιστος, αλλά ο καθένας έχει μία δική του σύλληψη των πραγμάτων που δεν συμφωνεί με του άλλου. Και εδώ θα έρθω σε ένα... Είμαι πολύ κλασικός Έλληνας, αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, όταν ο κάθε ένας κοιτάζει να βρει την αλήθεια και δεν μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Ο Χάιντεγκερ έλεγε το μυστήριο του όντος, που είπε «Η γάρ φύσης κρύπτεστε». Φίλοι, η ίδια η φύση των πραγμάτων της αρέσει να κρύβεται. Τι θέλει να πει ο Ηράκλητος, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορείς να βρεις το απόλυτα αντικειμενικό και αυτό που πραγματικά είναι. Βλέπουμε διάφορες πλευρές και από αυτές τις διάφορες πλευρές ο καθένας δίνει τη δική του τη μετάφραση. Θα είναι λοιπόν πολύ καλό να πούμε «Δεν συμφωνώ μαζί σου αυτό που είπε ο Βολτέρος, αλλά έχεις το δικαίωμα να το πεις». Ακριβώς, ακριβώς. Τι ενδιαφέρον που είναι αυτό το θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκπληκτικό και έχει να κάνει και με τη σχέση της... Το διδακτορικό μου ήταν πάνω στην έννοια της αλήθειας, στην ιστορία και στην ψυχανάλυση, γιατί η ατομική μας ιστορία, αυτό κάνουμε και στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία, έτσι και στην ψυχανάλυση. Προσπαθούμε να ξαναγράψουμε τη δική μας προσωπική ιστορία, να την ερμηνεύσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Και ιστορίες των λαών και η ατομική ιστορία του καθενός έχουν κάποια σχέση, άσχετα αν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στο πρώτο σου βιβλίο, Θέκλα, θυμάμαι ότι έχεις μιλήσει για την Ελληνίδα Κύπρη, Κύπρια γυναίκα. Κύπρια γυναίκα, ναι, ναι. Και έτσι έδωσες αυτή την πολιτισμική διάσταση. Και σου είχα πει τότε πώς είχα θαυμάσει το ότι από την παράδοση και το παρελθόν σου και το οικογενειακό και το... Εκκλησιαστικό, θρησκευτικό. Με κόρη ιερέως, κύριε Τζιντζή. Ιερέως και θεολόγου. Ναι, ναι, και τη χώρα σου, ότι τα καλύτερα τα κράτησες και τα άχρηστα ή τα εσφαλμένα τα έχεις αποδιώξει. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση για σένα, Θέκλα. Και αυτό είναι το ήθος που έχεις, ότι τα καλύτερα τα κράτησες. Αλλά κάποια άλλα τα αμφισβήτησες και τα άλλαξες οριστικά. Και αυτό κάνουμε όλοι, νομίζω, στην ψυχοθεραπεία. Έτσι, κοιτάμε τι θα κρατήσουμε και τι θα διώξουμε. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την επιθυμία που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς για να εξελίξει τον εαυτό του πνευματικά, ηθικά και ανθρωπιστικά. Απόλυτα. Ακριβώς. Είναι η καλύτερη φόρμουλα για να συνοψιστεί ο μέχρι εδώ διάλογος αυτό που είπατε. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Δεν το βλέπουμε συχνά στις ψυχοθεραπείες. Δεν το βλέπουμε πάντα. Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να πω ότι έχω τελειώσει ψυχολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα ψυχολογίας. Είχα εισαχθεί το 1993, που ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε ανεξάρτητα το τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο. Ένας από τους καθηγητές μου, ο κύριος Φίλιππος Καρκόπουλος, ο οποίος μου δίδασκε μεταξύ άλλων και φιλοσοφία της νόησης, είχαμε κάνει ομηρικούς καυγάδες, γιατί εγώ τότε ήμουνα θρησκόληπτη. Ανήκα στη θρησκευτική οργάνωση του Σωτήρος στην Ελλάδα, αν την γνωρίζετε. Ναι. Και διάβαζα όλα τα έντυπα της οργάνωσης και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα μάθημα στο οποίο μιλούσαμε για την εξέλιξη και το Δαρβίνο. Είχα διαβάσει εγώ 2-3 βιβλία εναντίον της εξέλιξης και κάνει πολύ μεγάλο καυγά στο αμφιθέατρο και μάλιστα είχα κάνει και μια θεματική έξοδο, χτυπώντας τα πόδια μου στο ξύλο αμφιθέατρο φεύγοντας. 5-6 χρόνια μετά του έστειλα ένα email του κ. Καρκόπουλου και του ζήτησα συγγνώμη
γιατί το δύσκολο, τη δυσκολία που του είχα δώσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και συναντηθήκαμε σε κάποια φάση και μου λέει «Είναι πολύ περίεργη η περίπτωσή σου, πώς έχεις καταφέρει να γίνεις από εντελώς απόλυτη, να κάνεις μία στροφή 180 μοίρες χωρίς να χάσεις τα λογικά σου». Και σε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία, αλλά με έχει βοηθήσει και η λογική, κύριε Τζιτζή, παρόλο που δεν την πολύ συμπαθάτε. Η αυτογνωσία. Θα έλεγα η αυτογνωσία. Αυτογνωσία η αυτογνωσία βοήθησε. Είναι. Η αυτογνωσία. Και είναι πολύ ωραίο όταν άνθρωποι τη στιγμή που, γιατί είμαστε δυναμικά όντα, που δείχνουμε μία έλλειψη αυτογνωσίας, να είναι κοντά μας και να μας βάλουν στο σωστό δρόμο. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα ανέκδοτο. Βεβαίως. Όταν έκανα τη διατριβή μου, η φιλοσοφία της ποινής στην αρχαία Ελλάδα, γνώρισα από τους πρώτους μήνες στην Σορβόνη έναν Γάλλο, ο οποίος ήταν και σεμιναρίστας, ήθελε να γίνει κληρικός, τελικός δεν έγινε, ο οποίος λάτρευε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όταν είδε ότι έκανε αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μου λέει να γίνουμε φίλοι οι Έλληνες, που εμένα είναι το ιδιώδες μου. Όταν άρχισα να γράφω την διατριβή μου, είδα ότι ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς, 1905 ήταν ο Γκλότς, είχε μία ανακρίβεια. Εγώ λοιπόν με τον ενθουσιασμό του νέου ανθρώπου γράφω στη διατριβή «Ο Γκλότς είναι λανθασμένος». Λοιπόν, το διάβασε αυτός ο φίλος μου και μου λέει «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι». Λέω «Τι, ποιος είναι ο Γκλότς». Λέω «Είναι ένας από τους πρώτους ελληνιστές». Ωραία. «Εσύ ποιος είσαι». Λέω «Σταμάτησε ο Τζις». «Ποιος σε ξέρει». Λέω «Κανένας». «Και νομίζεις εσύ ότι έστω αν έχεις δίκιο θα πρέπει να πεις ο Γκλότς είναι λανθασμένος και πώς είσαι απόλυτα σίγουρος». «Τι θα κάνεις». «Θα πεις η γνώμη μου είναι διαφορετική από τη γνώμη του Γκλότς και θα εξηγήσεις για ποιο λόγο». Και μέσα στη διατριβή το έχω κρατήσει και τον θυμάμαι, πέθανε Θεός χωρέστονε, που μου έλεγε «Mon avis est différent de la vie des autres». Και κάθε φορά, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έχω δίκιο σε μια συζήτηση, πάντοτε λέω «Écoutez, je suis pas d'accord avec vous, j'ai notre avis». Έχετε δίκιο, έχω μια άλλη γνώμη. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με εσάς. Είναι και η απολυτότητα της εφηβείας, γιατί τώρα γνωρίζουμε πλέον ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι τα 26-28 χρόνια και οι πρόσθετοι μετοποιοί λοβοί ολοκληρώνουν την ανάπτυξη τους στην ηλικία των 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Οπότε ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια που είναι κάτω από 26-28 ετών μπορεί να μην έχει και την κρίση βιολογικά, εγκεφαλικά για να μπορέσει να μην είναι απόλυτος. Γι' αυτό και η εφηβεία είναι μια εποχή, μια ηλικία η οποία χαρακτηρίζεται από την απολυτότητα. Θέλουμε το απόλυτο. Και επίσης οι νέοι επιζητούν την απόλυτη δικαιοσύνη. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή είχαμε μιλήσει στην αρχή μεταξύ μας πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση για τον δικαιωματισμό και την αίσθηση κυριότητος και εγώ είχα πει τα νέα παιδιά συνήθως οι αυτοί που είναι από 30 και κάτω έχουν ένα αίσθημα κυριότητος και με διορθώσατε και μου είπατε όχι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν αίσθημα κυριότητος, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Αν το δούμε από μια ψυχοσυναισθηματική σκοπιά, ίσως οι άνθρωποι που σε μεγαλύτερες ηλικίες, στην νεανική ηλικία, στη μέση ηλικία, στην τρίτη ηλικία, στην τέταρτη ηλικία, δείχνουν δικαιωματισμό, ίσως είναι άνθρωποι που είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι. Και δεν έχουν την πνευματικότητα για να μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε σχέση με τον κόσμο και όχι τον εαυτό τους ως μοναδικό στον κόσμο. Ίσως, ναι. Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Συμφωνώ μαζί σας, αν είναι και άλλα άτομα τα οποία θέλουν να έχουν δίκιο. Είναι απόλυτοι και είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Ας πούμε ότι αυτή είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι όμως. Είναι. Το θέμα είναι τι είναι ωριμότητα τελικά και τι σημαίνει ενηλικίωση. Άρα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε σωστά και κάποια θέματα της φιλοσοφίας, έχει άμεσα
άμεση σχέση αυτό και με την ψυχονοητική μας εξέλιξη. Εγώ πιστεύω ότι η ψυχολογία είναι παιδί της φιλοσοφίας, έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι είναι. Άμα αλλά θα πάρετε, και τα δύο. Και ναι, υπάρχει, είναι... Το φέδρο και το φέδωνα, θα δείτε μέσα ότι υπάρχουν τρομερά μαθήματα ψυχολογίας. Μα μέσα από την φιλοσοφία ξεπήδησε η ψυχολογία και στο 19ο αιώνα την ανέλαβαν οι γιατροί και έγινε αυτή η επιστήμη. Κρατάει τις σχέσεις της όμως, δεν μπορεί να με τις κρατήσει. Και σε ηθικό και σε επιστημολογικό. Έτσι, εγώ θεωρώ την φιλοσοφία σαν τον κορμό ενός δέντρου με τα διάφορα κλαδιά. Εάν λείψει ο κορμός, τα κλαδιά δεν μπορούν να... Μα η φιλοσοφία δεν ήταν και η επαρχή της επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα. Από τη φιλοσοφία που ξεκινούσαν όλες οι επιστήμες. Πρώτον αρχών θεωρητική, λέει ο Αριστοτέλης στη Μεταφυσική. Είναι η επιστήμη των πρώτων αρχών. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Τζετζή, εσείς ως ποινικός φιλόσοφος, πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή την ιστορία με τον χιονάνθρωπο, πώς θα τη σχολιάζατε από τη σκοπιά της ποινικής φιλοσοφίας, που είναι μύθευμα αυτό με τον χιονάνθρωπο, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί. Γιατί θέλουμε, έχουμε διασπάσει την προσωπικότητα και την ολοκληρωτικότητα του ατόμου, και πρέπει, για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια, γιατί ζούμε σε μια εποχή που δεν έχουμε ασφάλεια, να βρούμε ομάδα ανθρώπων και να πούμε εμείς ανήκουμε σε αυτή την ομάδα. Εάν θα την επιτεθούνε, θα είμαι έτοιμος να την υπερασπίσω. Καταλάβατε, δεν βλέπουμε το γενικό, βλέπουμε τα διάφορα, τις διάφορες κατηγορίες, γιατί όλες αυτές οι κατηγορίες μπορούν να μπουν σε μία μεγάλη κατηγορία που λέγεται το ανθρώπινο πρόσωπο και να δούμε τι δίκαιο και όχι ανθρώπινο δίκαιο έχει προσβληθεί. Νομίζω ότι θα δούμε διαφορετικά. Καταλάβατε, είμαι σκεπτικιστής στο γεγονός ότι μιλάνε τα δικαιώματα της γυναίκας, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των μαύρων, τα δικαιώματα των λευκών, τα δικαιώματα των Ελλήνων, τα δικαιώματα... Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα δικαιώματα του ανθρώπου σαν άνθρωπος. Και από μέσα από αυτόν τον ορισμό να δούμε ποια δικαιώματα έχουν προσβληθεί, όχι σαν άνθρωπος μιας κατηγορίας, αλλά ένα πρόσωπο και ένα ρόλο που παίζουμε, ενώ είμαστε άνθρωποι, έχει προσβληθεί. Δεν ξέρω αν με καταλάβουν. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως θα σας κάνω ένα ερώτημα. Στην αφήγηση για τον χιονάνθρωπο αναφέρεται σε έναν τρανς που ζει παρακάτω. Ένας άνθρωπος τρανς, ο οποίος βρίσκεται σε μία φάση στην οποία έχει γεννηθεί με ένα βιολογικό φύλο άλλο, επιλέγει να αλλάξει βιολογικό φύλο, είτε έχει αλλάξει είτε βρίσκεται στη διαδικασία αλλαγής. Αν ένας άνθρωπος τρανς δεχτεί επίθεση μίσους και κακοποιηθεί, ποια δικαιώματα προσβάλλονται? Δηλαδή αν κάποιος πάει και αυτόν τον άνθρωπο τον σαπίσει στο ξύλο, τον εξυβρίσει και τον στείλει στο νοσοκομείο, ποια δικαιώματα προσβάλλονται? Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι τα δικαιώματα του τρανς που έχουν προσβληθεί, είναι τα δικαιώματα απέναντι στην σακραλιτέ, στην ιερότητα και στο σεβασμό του συνανθρώπου του, γιατί το δικό του το πρόσωπο, στο δικό του το πρόσωπο βλέπει, αν θα πάει στον καθρέφτη, το πρόσωπο του συνανθρώπου. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι ποινικό αδίκημα έχει διαπράξει, που ο νόμος, ο ποινικός, δεν μιλάω ανθρώπινα δικαιώματα, έχει δικές διατάξεις. Έχουμε στη Γαλλία και ήταν ο Σαρκοζή και συμφωνώ απόλυτα, που έκανε την ίδρυση ομοφιλοφίλων σαν ποινικό αδίκημα. Πολύ ωραία. Του έκανε την ίδρυση. Την ίδρυση. Εξύβριση. Ναι, την εξύβριση. Ναι. Του ομοφιλοφίλου. Την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους. Είναι η ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους για τους ανθρώπους με διαφορετικό. Όχι, όχι, ναι. Όχι
του μίσους απέναντι στον συνάνθρωπο, απέναντι σε αυτόν που είναι γκέι. Η ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους προς ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό είναι όρος στα ελληνικά. Αυτό ακριβώς. Η ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους προς αυτή την κατηγορία. Αυτό που το λέει, comme c'est une, il a incriminé l'insulte sexiste. Et c'est un crime. Είναι έγκλημα, όχι καν αδίκημα. Ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο νόμος και είχαμε εκεί. Υπάρχει. Εφαρμόζεται. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Ξέρω, ούτε εγώ ξέρω αν υπάρχει. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση ότι ένας συγκεκριμένος επίσκοπος, ο οποίος εξέφρασε πολύ άσχημο ομοφοβικό λόγο, δεν τιμωρήθηκε ενώ καταγγέλθηκε. Να πούμε το όνομα. Και τι όχι. Ναι, θυμάμαι. Ομόρφου, Ήταν και αυτός που χτύπησε τις καμπάνες όταν... Και στην Κύπρο. Αυτός που λες είναι στην Κύπρο. Στην Ελλάδα ήταν κάποιος άλλος επίσης, ο οποίος είχε έτσι μιλήσει με πάρα πολύ άσχημα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί δεν το θυμάμαι. Αλλά μιλάμε για ρητορική πολύ άσχημη. Στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο ο συγκεκριμένος που ανέφερε η Βίκη, σε ομιλία του η οποία διέρευσε στο διαδίκτυο, την ανέβασε μάλλον στο διαδίκτυο, υποστήριζε παράλογα πράγματα ενάντια στην επιστήμη, ενάντια στη λογική, ότι αν και καλά ένα ζευγάρι... Τολμούσε όχι απλά να καταδικάσει, να δώσει και αιτιότητες, δηλαδή που οφείλει... Έλεγε ότι αν ένα ζευγάρι κάνουν προκτικό σεξ, θα γεννήσει η γυναίκα παιδί που θα είναι ομοφυλόφιλος, που μιλάμε για βλακεία, πλήρη έλλειψη επιστημονοσύνης και πλήρη... Τι να πω, δηλαδή ομοφοβικός λόγος στο φουλ. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τιμωρηθεί, ενώ έχει καταγγελθεί. Νομίζω, θέλω να το δω, θα το δω στο ίντερνετ, επειδή έχουμε σχεδόν τις ίδιες διατάξεις που μας έρχονται από τις Βρυξέλλες, μπορεί να μην υπάρχει λεκτίνη σεξίστα, θα με εξέπληξε, αλλά υπάρχει ενσιτασιό, αλλά ένα γασιάλ. Θα το πάει εκεί πέρα. Πώς το λέμε. Το να παρακινήσεις κάποιον να παρακινήσεις... σε μίσος και σε μίσος. Να σας πω κάτι, δεν είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι η γνώμη του θείου μου, του Αντώνη του Τζιτζή, ο οποίος ήταν βουλευτής του κέντρου και με τον οποίο πρωτού πεθάνει είχα μία συζήτηση πάνω στο Κυπριακό, γιατί όπως θα έχετε μαντέψει, είμαι Έλληνας 100% και η Κύπρος, θεωρώ την Κύπρο σαν μέρος της ιστορίας του ελληνικού έθνους αδιάσπαστη, του ελληνικού κράτους, της ελληνικότητας, έτσι, είναι από την... Λοιπόν, και του έθεσα το ζήτημα λέγοντας, «Θεία, έχω διαβάσει πολλά πράγματα, είσαι με το Μακάριο ή με το Σαμψόν?» Μου λέει, «Θα σου πω ένα πράγμα». Εγώ δεν είμαι με κανέναν από τους δύο, έτσι, για να ξεκαθαριζόμαστε. Εγώ τότε, σας είπα, διάβαζα και δεν ξέρω την ιστορία όπως την ξέρετε εσείς. Για μένα ήταν ο ένας ο οποίος ήθελε την ένωση και ο άλλος ο οποίος δεν την ήθελε. Και του λέω, πες μου, θείε, ποια είναι η γνώμη σου? Μου λέει, άκουσε. Το όνειρο της Τουρκίας ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, να προσπαθήσει να κάνει την ένωση με την Τουρκία για να μπορέσει να μπει και να επιβάλλει τα σχέδια των Αμερικάνων Τούρκων. Ήρθανε οι κολονέλοι, τους είπε η Αμερική, άντε, πήγαν να κάνουν την ένωση, ήταν ευκαιρία για τους Τούρκους να μπουν και να καταπατήσουν το νησί. Ο Μακάριος ήταν εγκληματικό πράγμα το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Ήταν εγκληματικό. Να μου επιτρέψετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω γεννηθεί ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή. Έχω γεννηθεί το Πάσχα του 1975. Μιλώντας και με άλλους ανθρώπους στη δικιά μου ηλικία και παρακάτω, σκεπτόμενους ανθρώπους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι έκαναν λάθη. Βεβαίως. Και ο διχασμός του λαού ήταν τραγικός. Και ακόμη και αν είχαμε στην εξουσία έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργούσε εγωκεντρικά ή λειτουργούσε με τρόπους που δεν ήταν υγιείς, το πραξικόπημα σίγουρα ήταν εγκληματικό. Σαφώς ήταν εγκληματικό και σαφώς άνοιξε την Κερκόπορτα. Σαφώς.
Αυτό είχα καταλάβει. Σαφώς. Και αυτό το οποίο με έχει στενοχωρέσει εμένα, που με στενοχωρεί περισσότερο από όλα, είναι ότι επειδή έχω μελετήσει αρκετά ιστορικά την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59, έχω τελειώσει το ίδιο σχολείο που τελείωσε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο νεαρός ήρωας, ο ποιητής. Με λυπεί αφάνταστα πως η θυσία τόσων αγνών ανθρώπων πήγε στην ουσία στράφη, φτάνοντας σήμερα σε αυτό το σημείο που, να μου επιτρέψετε κύριε Τζιτζή, εγώ θεωρώ ότι τώρα στην Κύπρο, ζώντας στην Κύπρο και ως κοινωνικός επιστήμονας που έχω δουλέψει τουλάχιστον 20 χρόνια εκεί, δυστυχώς επικρατεί ένας μηδενισμός, ένας νιχιλισμός. Έχει επιβληθεί μια ευμάρεια η οποία είναι αποκοιμιστική. Και δυστυχώς οι νέες γενιές μεγαλώνουν χωρίς ιστορία. Αυτό με λυπεί αφάνταστα. Και αυτό συμφέρει τις μεγάλες δυνάμεις και τους δυνατούς. Πρέπει να μην υπάρχει παρελθόν για να μπορούμε να κάνουμε τον νέο άνθρωπο, και ο νέος άνθρωπος χωρίς παρελθόν είναι ευάλωτος. Είναι πολύ πιο εύκολα να τον κατακτήσεις. Και επίσης κάτι άλλο που με λυπεί πολύ είναι ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρατε και εσείς, υπάρχουν λαοί που πολεμούν για τα αυτονόητα, την ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα ένας λαός να έχει το δικό του κράτος, και υπάρχουν δικαιοσύνες πολλαπλών ταχυτήτων. Βεβαίως. Άλλη δικαιοσύνη για το Παρίσι, άλλη δικαιοσύνη για τη Μέση Ανατολή, άλλη δικαιοσύνη για την Α χώρα, άλλη για τη Β χώρα, για τον ένα λαό, για τον άλλο λαό. Θα σας πω, όπως ερχόσαστε στα δικά μου τα επίπεδα, δεν ξέρω τι είναι δικαιοσύνη, ξέρω όμως τι είναι γραπτός νόμος. Για πέστε μας. Λοιπόν, γραπτός νόμος είναι ο νόμος που ψηφίστηκε σε ένα κράτος δικαίου. Υπάρχει μια δημοκρατία και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και δεν είναι ο ίδιος εδώ, δεν είναι ο ίδιος στην Ελλάδα, δεν είναι ο ίδιος στην Αμερική, δεν είναι. Είναι πρώτα, νομίζω, ότι είναι τα συμφέροντα των λαών. Σε μας είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαιοσύνη είναι μια ιδέα ουτοπιστική που δεν μπορεί να προσδιαριστεί. Θα έλεγα ότι ο νόμος μπορεί να καθοριστεί. Η δικαιοσύνη είναι το συνέστημα του δικαίου. Και ένα συνέστημα δεν μπορείς να το βάλεις μέσα σε μία φόρμουλα. Το αισθάνεσαι, δεν μπορείς να το ορίσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε. Καταπληκτικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και ίσως η ψυχοθεραπεία αυτό προσπαθεί να δώσει, δίκαιε. Να δώσει το αίσθημα της δικαίωσης και της δικαιοσύνης στους ανθρώπους σε ένα προσωπικό ψυχικό επίπεδο. Ο Στέκλαμ, δεν έχει να κάνει με τον νόμο. Έχει να κάνει να αισθανθείς μέσα σου ότι έχεις βρει το δίκιο σου. Το πούμε πολύ απλά. Εάν θα μου επιτρέψετε, ήμουν φοιτητής, τώρα έκανα αυτό το άνθρωπο, γιατί όταν το διάβαζα, δεν τον ξέρουν και δεν θέλουν να τον διδάξουν στα πανεπιστήμια. Είναι ο Von Hering, ο Γερμανός, του 19ου αιώνα. Που έγραψε Von Hering, Rudolf Von Hering, «Η πάλι για το δίκαιο». Και έλεγε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, ναι, δεν είναι ο νόμος του κράτους, γιατί ο νόμος του κράτους μπορεί να είναι άδικος. Είναι το συνέστημα του δικαίου. Και όταν βλέπω ότι κάποιος έχει πληγωθεί στο συνέστημα του δικαίου, έχω την υποχρέωση, επειδή είμαι κι εγώ άνθρωπος, να τον βοηθήσω. Δεν περιμένω το. Καταλάβατε. Είναι από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει. Το έχουμε υπόψη μας. Είχα γράψει ένα πολύ μικρό άρθρο, απλοϊκό άρθρο πριν 15 χρόνια, που είχε τίτλο «Η αδικία προκαλεί «Όταν η αδικία προκαλεί κατάθλιψη». Και είχα παρατηρήσει μέσα από την κλινική μου πείρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που πάθαιναν κατάθλιψη είχαν υποστεί αδικίες στη ζωή τους. Βεβαίως. Τις οποίες που μπορεί και οι νόμοι να μην μπορούσαν να επανορθώσουν. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Τζιντζή, σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε για μένα. Το 2011 έκανα μια απονενοημένη προσπάθεια μαζί με κάποιους φίλους μου ακαδημαϊκούς να ασχοληθούμε μετά της πολιτικής. Γιατί είχα νιώσει τότε ως μικροκοινωνικός επιστήμονας ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους αν δεν βοηθούσα μακροκοινωνικά την κοινωνία. Απόλυτα.
Ναι, και έτσι έφαγα τα μούτρα μου κανονικότητα, ασχολήθηκα με προεκλογική εκστρατεία πριν 10 χρόνια. Ήταν προεκλογική εκστρατεία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Είχαμε ιδρύσει έναν καινούριο πολιτικό συνδυασμό και αυτό που κατάλαβα τότε, και το λέω σε εσάς γιατί εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε καλύτερα από μένα, είναι ότι ο λαός δεν είναι αρκετά όριμος για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι έχει δικαιώματα, όχι αυτά που νιώθει πως έχει, αλλά δικαιώματα που εκπηγάζουν από τον νόμο και ότι έχει τη δύναμη μέσω της ψήφου του να διαμορφώσει το μέλλον. Και αυτό που παρατήρησε ήταν ότι υπήρχε αυτό το λεγόμενο, πώς να το πω τώρα στην δημοτική, ότι ο καθένας πάει να ψηφίσει αυτό που πιστεύει ότι θα του κάνει ρουσφέτη, ότι θα το βοηθήσει. Τα προσωπικά συμφέροντα. Ξεχάσαμε τα εθνικά μας ιδεώδη και κοιτάζουμε τα προσωπικά συμφέροντα και τι ρουσφέτη μπορεί να μας κάνει αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος και για τον οποίον θα πάω να ψηφίσω λέγοντας όταν θα έχεις την εξουσία θέλω να με εξυπηρετήσεις σε αυτό το τομέα. Εκείνο που είχαμε εισηγηθεί εμείς τότε ήταν ότι σαν αν μπαίναμε στη Βουλή να εργοδοτούσαμε νομικούς για να εξηγούν στον κόσμο δωρεάν τα δικαιώματα τους με βάση την νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οικονομολόγους για να τους εξηγούν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους διάφορους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τους έλεγα αυτό το ρουσφέτη να το πάρετε. Ναι, όχι άλλο. Αυτή ήταν η δική μου οπτική, αλλά εντάξει. Σας είπα, δεν είστε. Τώρα ξύνετε παλιές πληγές. Και εσείς το πάθατε. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά προσπάθησα εγώ πριν από 2 χρόνια. Η Βίκη ήταν εκεί πέρα. Εμάς μας υποστηρίζουν όχι πολιτικοί, γιατί οι πολιτικοί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους. Μας υποστηρίζουν οι διανοούμενοι. Και ο ελληνισμός διατηρείται και προοδεύει χάρη στους διανοούμενους. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική απελευθέρωση δεν ήταν έργο των Ελλήνων, ήταν έργο των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίοι είχαν παρακινηθεί από τους φιλέλληνες. Λοιπόν, έκανα ένα μανιφέστο με βοήθεια ανθρώπων Γάλλων που αγαπούν την Ελλάδα και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω τώρα για να βάλουμε μέσα στο Φιγκαρό ένα μανιφέστο λέγοντας Έλληνες και φιλέλληνες βοηθήστε να κρατήσουμε την ιστορία της Ελλάδος και να μην το διαλύσουν αυτό το κράτος. Λοιπόν, άνθρωποι που δεν το περίμενα, που ήταν διεθνικιστές, το υπέγραψαν. Άνθρωποι που έλεγα ότι είναι εθνικιστές, οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα, οι οποίοι βλέπουν τον πατριωτισμό, δεν το υπέγραψαν. Ήταν η τελευταία φορά που έσκισα το μανιφέστο και λέω τώρα δεν κάνω τίποτα, όχι να ασχοληθώ με την πολιτική, για να ασχοληθώ με το κράτος. Όταν μπήκε και έκανε την προσευχή μέσα και είδαν ιδίως το νησί στην ΚΟ ότι ίσως ο Ερντογάν περάσει από την άλλη πλευρά και θα θυχθούν τα ατομικά συμφέροντα, πολλοί που δεν τον είχαν υπογράψει σκεφτήκανε να αναβιώσουμε το μανιφέστο, αλλά δεν ήταν για την αγάπη προς την Ελλάδα, ήταν γιατί έβλεπαν ότι άμα θα έρθει θα χάσουν τις περιουσίες τους και είχαν μεγάλες περιουσίες. Καταλάβατε. Καταλαβαίνω. Αν καταλαβαίνω, λέει. Εκεί μου αυτό το οποίο με πλήγωσε και είπα τέλος. Και περιμένω. Και εγώ έχω πάρει ένα τεράστιο μάθημα από εκείνη την προσπάθεια που έκανα τότε και συνειδητοποίησα ότι αν δεν αλλάξει ο καθένας προσωπικά τον εαυτό του και αν δεν γίνει αλλαγή σε προσωπικό, πνευματικό, ψυχικό επίπεδο, δεν θα αλλάξει ο κόσμος ποτέ. Απόλυτα. Και ιδίως για μας τους Έλληνες. Έτσι. Είσαστε Κυπρέα, αλλά έχετε την ελληνική ψυχολογία. Όχι, Ελληνίδα είμαι. Λοιπόν, είναι η ψυχολογία. Η γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Ναι. Και μάλιστα η κυπριακή διάλεκτος είναι και πιο κοντά στην ομηρική. Βεβαιότατα. Από τη δημοτική. Βεβαιότατα. Όχι, επειδή είναι δύο κράτη διαφορετικά, η Κύπρος, γι' αυτό το λέω, η Κύπρος και η Ελλάδα. Για μένα είναι η Ελλάδα. Και υπάρχει η Ελλάδα και η Μικρά Ασία είναι Ελλάδα
Και η Ισταμπούλ είναι Κωνσταντινούπολη. Και η Βόρειος Ήπειρος είναι η Ελλάδα από την οποία κατάγονται τα παιδιά μου. Βεβαίως. 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 Και δεν μπορείς στην ελληνικότητα, δεν μπορείς να τη σβήσεις. Λοιπόν, φυσικά δεν είναι το DNA που καθορίζει τον ελληνισμό. Είναι, όπως έχετε μιλήσει για τους φιλέλληνες, είναι το πνεύμα και η γλώσσα. Στον αεροπαγητικό του Ισοκράτη, το οποίο το έψαξαν, διάβασα όλους τους ορατέρ, τους ρήτορες. Γιατί ήξερα ότι ήταν εκεί πέρα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, τελικώς η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Αθήνα, Σπάρτη, η Μακεδονία δεν μιλούσανε την ελληνική γλώσσα. Η Μακεδονία ήρθε και υπέταξε, ο Δημοσθένης το λέει, τους Έλληνες στην πότα της για να κάνουν εκστρατεία. Επειδή λοιπόν ήθελα πάντοτε να έχω δίκιο, λέω τι να του απαντήσω, αλλά την απάντηση δεν την έβρισκα. Είχε δίκιο. Άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα, ήταν βάρβαροι. Ο Φίλιππος ήταν βάρβαρος. Λοιπόν, και βρίσκω στην παράγραφο 50 του αεροπαγητικού τον Ισοκράτη να λέει «Ο ελληνισμός δεν είναι ράτσα, είναι παιδεία, είναι κουλτούρα». Λοιπόν, και του απήντησα «Ο Μέγας Αλέξανδρος έμαθε τα ελληνικά, φορούσε ελληνικό χιτώνα, είχε τα ελληνικά ήθη και έθιμα, διάβαζε τον Όμηρο σαν να ήταν η βίβλος και έχω τους καθηγητές μου, οι οποίοι στο δύο, το οποίο το λέγανε ρατσιστικό, όταν έφτασα, «Α, λέει ο Έλληνας». Ήτανε πολύ πιο Έλληνες από μένα, ναι, γιατί είχαν την ελληνική παιδεία και παραμείναν Έλληνες. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι σε μας και η ιδιότητα. Δεν είναι Έλληνας αυτός που γεννήθηκε και όπως λέτε εσείς έχετε 50, 60, 70. Είναι αυτός ο οποίος έχει υιοθετήσει την ελληνική παράδοση, τις ελληνικές αξίες, την ελληνική ιστορία. Και δεν είναι ανάγκη να έχει γεννηθεί από Έλληνες γονείς. Έτσι το βλέπω και νομίζω ότι αυτό που είπε... Όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλώς εννοείται ότι στην Κύπρο, επειδή πέρασαν πάρα πολλοί κατακτητές από το νησί, εννοείται ότι θα είναι αρκετά mixed, αρκετά αναμεμειγμένο τον DNA των ανθρώπων, όπως και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι που, αν το δεις έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά δεν είναι τον DNA που καθορίζει την εθνότητά μας, είναι η παιδεία μας. Αυτό ακριβώς. Οι γονείς των γονέων μου και από τις δύο πλευρές ήταν τη Μικρά Ασία. 400 χρόνια σκλαβιάς. Δεν ήταν δυνατόν να είχαν κρατήσει το ελληνικό στοιχείο, το αγνό. Μπορεί εγώ να βγω με 2% Έλληνας και τα υπόλοιπα ξεχειράζα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που κάνει την ελληνικότητά του και αισθάνομαι Έλληνας. Θα τους φαίνεστε για Μικρασιά της. Οι Μικρασιά της έχουν πάρα πολύ μπρίο και κοσμοπολιτισμό. Ναι, αυτό μου έχει μπρίο, έχει και θεατρικότητα. Γι' αυτό τον ήθελα να σας τον φέρω στο κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ. Έκανες πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν σας αφήσαμε να μιλήσεις όμως, ούτε εγώ. Μα τον κύριο, τι ήθελα να σας φέρω, δε, για εκείνον ήταν. Εγώ δεν ήμουνα σήμερα το... Όχι, η Βίκυ είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζιτζή, Βίκυ μας, για την αποψινή πανδεσία, πνευματική, φιλοσοφική, να τολμήσω να πω ηθική και ανθρωπιστική πανδεσία που μας έχετε χαρίσει. Και μας έχετε ανοίξει δρόμους και θα χαρούμε να σας έχουμε ξανά μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Συγκινήθηκε. Να μιλήσω για τη χώρα μου. Και θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε και είμαστε περήφανοι που έχουμε ανθρώπους σαν εσάς να μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό. Βίκυ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Θεύλα μου. Και αυτά που μας είπες, ήξερα κάποια από αυτά, αλλά έμαθα... Πάρα πολύ ωραία, και εγώ έμαθα. Είναι εκπληκτικά αυτά που μας είπες. Πολύ. Και άνοιξες έτσι και την καρδιά σου και τις γνώσεις σου και τα μετέφερες όλα αυτά και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ. Εμένα μου κάνει περισσότερη εντύπωση το, και ανακεφαλαιώνοντας ότι μας έχετε εισάγει στην έννοια του τι είναι μοντερνισμός, τι είναι μεταμοντερνισμός όσον αφορά στις κοινωνικές επιστήμες και στην νομική επιστήμη. Έχουμε μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πότε
άρχισαν να στοιχειοθετούνται και για την κακή χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται σήμερα και ανοίξαν μια τεράστια ηθική συζήτηση, η οποία σαφώς έχει και ψυχολογική χρειά και θα μας είναι χρήσιμη στην προσπάθεια που κάνουμε στο κανάλι για ψυχοεκπαίδευση και καλυτέρευση του εαυτού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από το Παρίσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί με τη συζήτησή μας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Υπέροχα ήταν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah.